Ο κύριος Νίκος Σοφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης των Δήμων Αθηναίων Λαϊκής Εισπύρος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα, κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα. Καταρχάς να πούμε καλή δύναμη στη νέα περίοδο, συγχαρητήρια κλπ. Ευχαριστούμε. Πριν πάμε στα της Αθήνας, να εκμεταλλευτώ έτσι την βαριά πολιτική ιδιότητα, μέλος πολιτικού γραφείου, θέλω ένα σχόλιο με την αποτίμηση των εκλογικών αποτελεσμάτων και να κάνω δύο ερωτήσεις σε μία. Αναρωτιέμαι κατά πόσο είστε ικανοποιημένοι από το εκλογικό ποσοστό του Κομμουνιστικού Κόμματος. Είμαστε στην επόμενη μέρα, στην επόμενη μέρα ενός πολιτικού σχετισμού που δείχνει εναλλαγή των κομμάτων τα οποία ψήφισαν από κοινού τα μνημόνια και διαχειρίστηκαν αυτή την πολιτική. Το ΚΚΕ και με το εκλογικό αποτέλεσμα είναι η σταθερή δύναμη που στέκεται απέναντί τους, και στα διλήμματα και στο βασικό δίλημα που μπαίνει πιστεύουμε ότι το κάλεσμα ενίσχυση του ΚΚΕ συνεχίζει να είναι επίκαιρο, να είναι ρεαλιστικό, να είναι δυνατό και να κριθεί στις επόμενες εκλογές. Όσον αφορά το εκλογικό μας αποτέλεσμα, η σταθεροποίηση του ΚΚΕ σε αυτές τις συνθήκες είναι ένα σημαντικό σύν. Από εκεί και πέρα δεν μας ικανοποιεί μια συνολικότερη συντηρητικοποίηση που φαίνεται, η οποία οφείλεται σε σημαντικό βαθμό από την πολιτική που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, από την μετεξέλιξή του και τη διαμόρφωσή του στον άλλο πόλο του μεταμνημονιακού διπολισμού, ο οποίος με κοινές στρατηγικές στοχεύσεις έφερε ουσιαστικά τη Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ, τα κόμματα τα οποία παρέδωσαν πριν από 4 χρόνια, τα έφερε ξανά πρώτων πυλών της νέας κυβέρνησης. Κύριε Σοφιανέ, η περίοδος των μνημονίων, της κρίσης δηλαδή από το 2010 και μετά, ήταν μια περίοδος που η ελληνική κοινωνία το σήκωσε με τεράστιο βάρος. Και σηκώνει ένα τεράστιο βάρος. Έτσι, έχει συνέπειες. Είπατε ότι δεν είστε ικανοποιημένος, δεν είστε ικανοποιημένοι στο Κομμουνιστικό Κόμμα από αυτό το αποτέλεσμα. Είπα ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από μια συντηρητικοποίηση που υπάρχει. Ναι, που είπατε εκφράζεται, και ότι δεν είστε ικανοποιημένοι και από το τελικό αποτέλεσμα. Κατάλαβα λάθος. Να σας ξαναπώ γιατί έχουν σημασία οι λέξεις. Ένα σκηνικό εναλλαγής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι η σταθερή πολιτική δύναμη. Αυτό αποτυπώθηκε και στην κάλπη των εκλογών, των περιφερειών και των δημοτικών εκλογών, γιατί σας θυμίζω ότι εμείς λέγαμε ότι δίνεται νέα η μάχη. Το εκλογικό αποτέλεσμα συνολικά δεν είναι θετικό. Έχουμε ουσιαστικά μια εναλλαγή. Συνολικά, ναι. Αυτό έγινε απολύτως αντιληπτό και γι' αυτό πάτησα για να σας ρωτήσω για το αν είναι, χρησιμοποίησα τη λέξη μη ικανοποιητικό για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γιατί έχεις ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο ουσιαστικά, αξιοποιώντας η Νέα Δημοκρατία κατά κύριο λόγο, το Κινάλ κατά δεύτερο, την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά επαναφέρουν τη Νέα Δημοκρατία πρώτων πυλών της κυβέρνησης. Ναι, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική υπάρχει του ένα αφήγημα. Διαμόρφωσε αυτή την αναδίπλωση, αν θέλετε. Υπάρχει ένα αφήγημα το οποίο θα έλεγα με πολύ συνέπεια το υποστήριξε το Κομμουνιστικό Κόμμα όλη αυτή την περίοδο της τετραετούς διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αριστερά. Είναι μια κατεπίφαση αριστερά, είναι αριστερά μόνο στη ρητορική των στελεχών του. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι γιατί ενώ στην ελληνική κοινωνία, όπως συμφωνήσαμε, έχει σηκώσει τεράστιο βάρος και σηκώνει τεράστιο βάρος συνέπειες από την εφαρμογή των μνημονίων, γιατί το μήνυμα του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν καταφέρνετε να το περάσετε. Τι φταίει, αυτό ρωτάω. Ναι, πριν πάμε στο τι φταίει, γιατί εμείς δεν περνάμε το μήνυμα, ας πάμε στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική ενός κόμματος που εμφανίστηκε με τη συγκεκριμένη φρασιολογία και με τη συγκεκριμένη προέλευση, ουσιαστικά η πολιτική του επαναφέρει την αποτυχημένη επιλογή της εναλλαγής. Οι επιλογές του, οι πολιτικές και ένας νέος δικοματισμός, ένας διπολισμός, θα λέγαμε καλύτερα, ο οποίος ενώ έχει συμφωνήσει για την επόμενη μέρα, η οποία με βάση τις μεταμνημονιακές αξιολογήσεις και δεσμεύσεις, χθες είχαμε αξιολογήσεις, είναι δεδομένη αυτή η πολιτική, αυτό το κόμμα έχει στη σοβαρή ευθύνη γιατί δημιούργησε
με την πολιτική του αυτή τη συντηρητικοποίηση, γιατί προσπάθησε να ντύσει αυτή τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική με το μανδύα της πρόοδου, για, με την απάτη της προοδευτικής συμμαχίας, και ουσιαστικά δυσφήμισε τις αξίες της πραγματικής πρόοδου. Τροφοδότησε ακραίες αντιδραστικές επιλογές με την οικονομική του πολιτική, με τις επιλογές του να σφιχταγκαλιαστεί με τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους. Όλα αυτά δημιούργησαν, ενίσχυσαν μια συντηρητική αναδίπλωση, η οποία εκφράζεται και με τη λογική της εναλλαγής. Κόντρα σε αυτό το σκηνικό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παλεύει, σε αυτό τον αρνητικό σχετισμό, είναι η σταθερή πολιτική δύναμη. Όταν γκρεμίζονται και χάνονται κόμματα, όταν εξαφανίζονται σε αυτές τις μιλόπετρες, και θεωρούμε ότι αυτό που είδαμε την προεκλογική περίοδο, η εκτίμηση, η αναγνώριση, η προσφορά αυτού του κόμματος πρέπει να εκφραστεί και με ψήφο. Δεν εκφράστηκε στο βαθμό που θα μπορούσε να εκφραστεί στις ευρωεκλογές. Πρέπει να εκφραστεί με ψήφο μπροστά στην κρίσιμη αναμέτρηση των βουλευτικών. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν. Γιατί το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Η επόμενη μέρα, η οποία έχει διαμορφωθεί με τις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σοφιανέ, η επόμενη μέρα είναι απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν θέλω να σας διακόπτω, είστε εμπειρότατος. Όμως, ναι, μου δίνετε την εντύπωση, όπως σας ακούω, ότι υπεκφεύγετε από το ερώτημα. Μα ποιο ερώτημα υπεκφεύγω? Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Το ποσοστό του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι μόνο ψήφιο, κινείται ανάμεσα στο 5 και στο 6. Θα θέλατε να είναι μεγαλύτερο? Τι εννοείτε? Αν μας ψηφίσατε ρωτάω, και εσείς, μπορεί να ρωτάω, ήταν μεγαλύτερο. Αν σας ικανοποιεί. Και εγώ σας απαντάω. Μας ικανοποιεί ότι σε αυτές τις συνθήκες το κόμμα μας είναι η σταθερή πολιτική δύναμη, η οποία έχει συγκεκριμένα ερίσματα και μέσα στην κοινωνία και στους δήμους και στις περιφέρειες. Δεν μας ικανοποιεί μια συνολικότερη πολιτική στροφή που παίρνει αυτή η χώρα, αυτός ο λαός. Δεν μας ικανοποιεί, αν θέλετε, αυτό που βλέπετε, κυρία Καραγιάννη, κόσμο ο οποίος δεν είναι ενθουσιασμένος ούτε με το δεκάρι που είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Είναι εγκλωβισμένος. Σε αυτόν τον εγκλωβισμό παλεύουμε με μια γραμμή η οποία είναι πολιτική, η οποία βάζει επιτάπητο στα ζητήματα και καλεί τον κόσμο να αντιδράσει στη λογική του μικρότερου κακού που μας έχει φτάσει εδώ, που μας έχει φτάσει. Και αυτό το κρίσιμο δίλημα, ποιος θα σταθεί απέναντι στην αυριανή κυβέρνηση με όρους κινήματος, με όρους αντιπολίτευσης, έτσι μπαίνει στον καθένα που θα πάει να ψηφίσει. Λοιπόν, έχω μισό λεπτό στη διάθεσή μου. Στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, και επειδή εσείς είστε η Λαϊκή Συσπήρωση, η Δημοτική Κίνηση του Δήμου Αθηναίων, τι προτρέπετε τους ψηφοφόρους σας να κάνουν? Συνέπεια αυτά που λέγαμε και προεκλογικά, ότι απέναντί μας έχουμε εκπροσώπους των κομμάτων που κυβέρνησαν και κυβερνούν. Ο κύριος Μπακογιάννης και ο κύριος Σιλιόπουλος βεβαίως δεν είναι το ίδιο, βεβαίως προέρχονται από διαφορετικούς χώρους, όμως το διατάφτα της πολιτικής την οποία υλοποίησαν και η οποία ευθύνεται και για τα προβλήματα του Δήμου, έχουν κοινές απόψεις και κοινές στρατηγικές αντιλήψεις. Γι' αυτό άκυρο λευκό δεν παίρνουμε πάνω μας την ευθύνη για τον επόμενο Δήμαρχο της Αθήνας. Μάλιστα. Τον οποίο θα αντιπολιτευτούμε από τις θέσεις που μας εμπιστεύτηκε ο κόσμος της Αθήνας στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Έχουμε μια μεγάλη περίοδο μπροστά μας και με τη νέα. Στη νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Σοφιανέ. Καλή σας ημέρα.